όπως σας υποσχέθηκα, να περάσουμε φίλες και φίλοι σε προεκλογικές συζητήσεις, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου που έχουμε από τον κύριο Καλατζάκη, από το συνδυασμό Νέα Ιεράπετρα. Είχαν συνάντηση τη Δευτέρα 7 Απριλίου οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού Ιεράπετρα Νέα Πορεία. Κύριε Καλατζάκη, συγγνώμη, γιατί είστε και πολλοί, 6 συνδυασμοί. Άντε τώρα να τους εμπεδώσεις τους 6 και τους τίτλους. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Είστε καλά? Είστε στη μάχη των ψηφοδελτίων, καταλαβαίνω. Υπάρχουν δυσκολίες στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου τελικά? Τι γίνεται ή είναι νωρίς ακόμα? Μαρία, πρώτα απ' όλα ο συνδυασμός είναι Ιεράπετρα Νέα Πορεία. Ναι, το διόρθωσα. Ιεράπετρα Νέα Πορεία. Η δουλειά μας που κάνουμε είναι να οδηγήσουμε πραγματικά το Δήμο της Ιεράπετρας σε μια νέα πορεία, σε ένα Δήμο πρότυπο. Πιστεύω ότι είναι ελπιδοφόρο ότι οι άνθρωποι που έχουν στόχο και όραμα και θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μαζί μας. Ο Δήμος Ιεράπετρας πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει εκ των έσω. Διότι όλοι μας είμαστε προϊόν των επιλογών μας και έχουμε δημιουργήσει σε μια κοινωνία στην Ιεράπετρα μια εικόνα κατομοίωσή μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Την προσπάθεια λοιπόν αυτή που κάνω για τη στελέχωση του συνδυασμού, συναντώ καθημερινά, πίστεψέ μας, ανθρώπους οι οποίοι πονάνε και αγαπάνε το Δήμο μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον του τόπου μας, για το μέλλον των παιδιών τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται και που πιστεύουν ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στην Ιεράπετρα. Εμείς προχωρούμε σε ένα κλίμα συνεργασίας με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για να πετύχουμε το στόχο μας, μακριά από οξύτητες και αντιπαραθέσεις. Έχουμε βάλει το πίσι ψηλά, στελεχώνουμε το ψηφοδέλτιό μας καθημερινά με άτομα ικανά που μπορούν να υπηρετήσουν την επόμενη μέρα το Δήμο και θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ δυναμική πορεία. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν δυσκολίες λοιπόν στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Υπάρχουν επιλογές και σήμερα μας παρουσιάζεται 13 νέους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, κύριε Καλατζάκη, από ό,τι βλέπω, μαζί με τους άξονες, τους προγραμματικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί και το πρόγραμμα το οποίο αναμένουμε, για να ξεκινήσουμε και εμείς εδώ συζητήσεις και να δούμε τι πρεσβεύει ο κάθε συνδυασμός και ο κόσμος που... Γιατί ξέρετε, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αρκετός κόσμος που περιμένει πρόγραμμα, όραμα, στόχους να δει, να διαβάσει, να μελετήσει και να αποφασίσει. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι αλλάζουμε και νοοτροπία. Φαίνεται. Θα το δούμε βέβαια. Ούτως ή άλλως έχω δηλώσει, Μαρία, ότι εμείς δεν έχουμε αντιπάλους, όπως νομίζουν κάποιοι. Οι αντίπαλοι για μας είναι τα προγράμματα των άλλων συνδυασμών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, εμείς φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, δουλεύουν καθημερινά δεκάδες άτομα, σχεδόν το πρόγραμμα το έχουμε τελειώσει, είμαστε στην τελική ευθεία. Τα προβλήματα ούτως ή άλλως τα ξέρουμε εδώ και χρόνια. Εγώ υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση πάνω από 10 χρόνια και ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Ιεράπετρας καθημερινά είμαι αποδέκτης όλων των προβλημάτων του Δήμου. Παράλληλα και ως δήμαρχος, πρώην δήμαρχος του Μακρύ Γυαλού, ξέρω πολύ καλά τι χρειάζεται και πώς πρέπει να γίνει η οργάνωση, η διαχείριση στο Δήμο της Ιεράπετρας. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουμε καταγράψει τα προβλήματα, δεν περιμέναμε να έρθουν οι εκλογές για να κάνουμε συναντήσεις και να γίνει καταγραφή των προβλημάτων. Τα προβλήματα τα βιώνει, τα ζει καθημερινά ο Δημότης της Ιεράπετρας από το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι τελευταία γειτονιά της πόλης. Είμαστε γνώστες των προβλημάτων, προτείνουμε λύσεις και βάζουμε τον πύχη ψηλά, όπως σας είπα, για να οδηγήσουμε την Ιεράπετρα σε μια νέα πορεία. Μάλιστα. Λοιπόν, μας δίνετε 13, συμπληρώνετε 13 άτομα στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω 20 μας είχατε δώσει αρχικά, έτσι. Και 13 νέους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους μπαίνουν δηλαδή στο ψηφοδέλτιο. Να τους διαβάσω εγώ, γιατί βλέπω και εκπλήξεις στην ανακοίνωση των ονομάτων. Όπως ας πούμε ο κύριος Φραγκούλης, γνωστό όνομα, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης, εκπαιδευτικός, και εδώ θα σας ρωτήσει κάποιος καλά, είναι στο γραφείο του κύριου Πλακιωτάκη, αυτό σημαίνει κάτι?
Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο ο κύριος Φραγκούλης. Στέκομαι είναι, εκεί τώρα, ναι, εντάξει, εγώ, επειδή κάνει μπαμ. Θα σας πω και για τον κύριο Φραγκούλη, ναι. Όπως σας πω ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν υπηρετήσει το δικαίωμα του δίκηση, όπως ξανά, και έχουν ξανακατέβει στις δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, θέλετε να τους διαβάσω εγώ τους 13 νέους. Είναι η Αγιανιωτάκη Μαρία, η οποία είναι καθηγήτρια αγγλικών. Είναι ο Γαϊτανάκης ο Λεωνίδας, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με πάρα πολλές γνώσεις στον αθλητισμό και στον τουρισμό. Είναι ο κύριος Κυρμίτζογλου Εστάθιος, τέος δικαστής. Ο Λουτσέτης ο Μάνος, ο οποίος είχε ξανακατέβει και είχε εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας. Πολιτικός μηχανικός ο Λουτσέτης. Ο Λιρατζάκης ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις. Ο Μαλιωτάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι αγρότης και αθλητής. Ένα παιδί το οποίο ασχολείται χρόνια με τον αθλητισμό στην Ιεράπετρα και εκπροσωπεί την Ιεράπετρα σε αγώνες που γίνεται στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ελλάδος. Ο Παλατινάκης ο Γιάννης, που είναι συνταξιούχος στο ΕΒ και πολλές φορές έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις διάφορους θεσμούς στην Ιεράπετρα. Ο Νταραράς ο Ηλίας, ο οποίος είναι αστυνομικός και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αστείου. Ο Πανταζής ο Αργύρης. Άλλη μια έκπληξη. Ναι, επιχειρηματίας αγρότης. Ναι. Παπαδοπετράκης ο Ανδρέας, ο οποίος είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Ο Ιωάννης ο Χατζάκης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος και ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είχα τη Μαρκάκη Χρυσούλα, οικονομολόγος, εκπρόσωπος της Ένωσης Προστασία Καταναλωτών. Και ο Βραγκούλης ο Μανώλης, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Ναι, θα αναφερθώ και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, το αυτό τώρα σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές υποψηφίους, συνυποψηφίους σας, υποψηφίους δημάρχους, να μιλάνε για ψηφοδέλτια που φτιάχνουν βουλευτές, γι' αυτό σας ρωτάω. Ευθαρσώς, έτσι, γιατί είναι το πρώτο θέμα που θα σχολιαστεί έτσι κι αλλιώς για τον κύριο Φραγκούλη. Ναι, ακούστε κάτι. Καλά, αυτοί που είναι κακοπροαίρετοι θα το σχολιάσουν. Αυτοί οι οποίοι μας ξέρουν θα πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε μια γειτονιά με τον Μανώλη τον Φραγκούλη. Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά στα Μανωλιανά. Είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια. Γνωριζόμαστε, όπως σας είπα, με την οικογένειά του. Θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες για να στηρίξει και την επόμενη μέρα την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί. Δεν με ενδιαφέρει πού δούλευε, γιατί πλέον δεν δουλεύει. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν στο γραφείο. Εδώ και χρόνια έχει σταματήσει να είναι γραμματέα σε συγκεκριμένο γραφείο που αναφερθήκατε προηγουμένως. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σεβάστηκε και την οποία σεβόμαστε όλοι και αυτοί υπηρετούμε, μακριά από κομματικές γραμμές και κομματικές ιδεολογίες που μπορεί να έχει ο καθένας. Εγώ σέβομαι το πιστεύω του καθενός, αλλά εδώ δεν μιλάμε για βουλευτικές εκλογές, μιλάμε για δημοτικές εκλογές και όλοι χρειάζονται, όλοι οι ικανοί, οι οποίοι έχουν όρεξη, θέληση και δύναμη να υπηρετήσουν το Δήμο της Ιεράπετρας, είναι ευπρόσδεστοι στο δικό μου το ψηφοδέλτιο, στο δικό μας το συνδυασμό, εάν και εφόσον σεβαστούν τις αρχές της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Ο Μανώλης λοιπόν δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, θέλει να συμμετέχει, δεν κλείνω την πόρτα μου σε κανέναν και είναι συνεργάτες μου και τώρα και την επόμενη μέρα εφόσον εκλεγούμε και φυσικά εκλεγεί και αυτός. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν που δίνεται σε αυτούς που θα το σχολιάσουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει τέτοια σχόλια όπως σας είπα για βουλευτικά γραφεία που ασχολούνται με τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων. Ακούστε κάτι, να δείτε κάτι. Υπάρχει ένας σχολιασμός γενικά, όχι μόνο στο δικό μου ψηφοδέλτιο, αλλά και σε όλα τα ψηφοδέλτια. Και λένε, ξέρω εγώ, εμένα δεν μου αρέσει ο τάδε υποψήφιος. Δεν μου αρέσει η τάδε υποψήφια. Ωραία, το ψηφοδέλτιο έχει 45 υποψηφίους, από 40 μέχρι 45, στο κεντρικό. Έχει 60 άτομα στα τοπικά και έχει και 12 άτομα στη δημοτική κοινότητα Ιεράπετρας. Εάν δεν σου αρέσει λοιπόν η Μαρία Τσαγκαράκη, τότε ψήφισε τον Θεοδό στον Καλατζάκη. Δηλαδή δεν κατεβαίνει. Ναι, ότι έχει επιλογές. Αυτό εννοείται. Εάν δεν σου αρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Μανώλης ο Λουτσέτης, παράδειγμα το λέω, ψήφισε, ξέρω εγώ, το Κυρμίζογλου το Στάθη. Δηλαδή αυτό σημαίνει κατεβαίνω στις δημοτικές εκλογές. Πηγαίνω και εκλέγω αυτούς που νομίζω εγώ ότι έχουν τη δυνατότητα, τη θέληση να ασχοληθούν με το Δήμο, να προσφέρουν, ώστε πραγματικά να οδηγήσουμε την Ιεράπετρα σε μια νέα πορεία. Κύριε Καλατζάκη, όλα τα ψηφοδέλτια έχουν άξιους και ικανούς μέσα και κατά την άποψη την προσωπική που μπορεί να εκφράσει κάποιος, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν
αρέσουν ή τέλος πάντων δεν θα τους ψηφίσουν κτλ. Το θέμα είναι εκεί ότι... Στο δικό μου το ψηφοδέλτιο, ναι, Μαρία, εγώ δεν, ναι, κάνω διακρίσεις, μισό λεπτό, ναι, να το ξεκαθαρίσω. Στο δικό μου, λέω για τους πολίτες, λέω. Πρόσωπα, ναι, κύριε Καλατζάκη, και... μιλάω για τους πολίτες. Ότι τους πολίτες, εντάξει, ναι, εδώ ήθελα να πω ότι μας στέρισε και το δικαίωμα, γιατί με τη λίστα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τους καλύτερους από όλα τα ψηφοδέλτια. Γιατί όλα τα ψηφοδέλτια έχουν ανθρώπους, ναι, που είναι άξιοι και ικανοί να μπουν στο Δήμο και να δουλέψουν. Έτσι. Αλλά δυστυχώς 6 ψηφοδέλτια τώρα και τα 6 έχουν ικανούς ανθρώπους. Και εδώ τώρα παίζεται η μάχη και των εντυπώσεων, επικοινωνιακά δηλαδή, αλλά και η μάχη των προγραμμάτων. Έτσι, φυσικά, Μαρία, εννοείς ότι το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, το οποίο θα έρχονταν, ναι, θα ήταν μία λίστα όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι και όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό εννοώ. Αν θέλετε, αν θες την άποψή μου, για μένα είναι ότι καλύτερο. Από αυτό. Τη στιγμή που όμως δεν θεσμοθετήθηκε, δεν ψηφίστηκε, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε εκλογές με το παλιό μοντέλο, έτσι, σωστά, που υπήρχε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Στο συνδυασμό μου θεωρώ ότι όλοι οι οποίοι συμμετέχουν είναι ικανοί και άξιοι, δεν κάνω διακρίσεις σε κανέναν, ναι, και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα ψηφίσει την επόμενη μέρα κατά την άποψή του ποιοι θα είναι αυτοί, μάλιστα, οι οποίοι θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Μάλιστα. Λοιπόν, για το Μπανταζή, ο οποίος είναι και το κόκκινο πανί τελευταία εκεί με τους αγρότες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Κοίταξε να δεις, ο Αργύρης ο Μπανταζής είναι ένα άτομο το οποίο έχει ασχοληθεί με τα κοινά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν ήταν απλά μέλος του Αγροτικού Συλλόγου, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Έτσι, ασχολείται με τα αγροτικά, αλλά παράλληλα είχε δράσεις μέσα στο Δήμο, οι οποίες πραγματικά ήταν και πολύ πετυχημένες. Να αναφερθώ ότι είχαν μαζί με κάποια άλλα άτομα είχαν πάρει το βραβείο Guinness για τη μεγαλύτερη για τη σαλάτα στην Ιερά Πέτρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το κοινωνικό παντοπολείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, Μαρία, για την προβολή του Δήμου στο εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με τα κοινά και όσοι δεν ξέρουν πραγματικά τι τεράστια προσπάθεια είχε γίνει τότε, τουλάχιστον θα πρέπει να πάψουν να μιλούν. Να. Διότι ο Αργύρης είναι ικανότατος άνθρωπος, όπως σας έχω πει, δεν ξεχωρίζω κανένα, ναι, από τα άτομα που είναι στο ψηφοδέλτιό μου. Ο καθένας έχει δυνατότητες και ικανότητες. Με αυτό το σκεπτικό έχω κάνει τις επιλογές μου και θεωρώ ότι όλοι είναι άξιοι που συμμετέχουν στο συνδυασμό Ιερά Πέτρας Νέα Πορεία. Απλά επειδή μου κάνει την ερώτηση, ναι, ναι, αναφέρεται και ένα άτομο. Έτσι. Νιώθετε και ασφάλεια με τον, ναι, κύριο Νταραρά. Θέλω όμως να ρωτήσω και κάτι. Εάν υπάρχουν προβλήματα, ακούστε κάτι. Εάν υπάρχουν προβλήματα με κάποιους φορείς της πόλης, ναι, σε κάποια πρόσωπα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετέχουν μπαίνουν για να κάνουν καλό στον Δήμο. Κανένας δεν κατεβαίνει. Και όλοι, από όλους τους συνδυασμούς, όχι μόνο το δικό μου συνδυασμό, όλοι θα προσπαθήσουμε την επόμενη μέρα να συνεργαστούμε με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη του Δήμου της Ιεράπετρας, που όλοι παραδεχόμαστε ότι η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή είναι το μαύρο πρόβατο, ας το πούμε έτσι, του νομούλα Σιθίου για να μπορεί της Κρήτης. Και αυτό φαίνεται... Και βλέπετε, μην με διακόπτει, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό, και βλέπετε αυτή τη στιγμή τι παίζεται και στις περιφερειακές εκλογές. Ούτε ένας αντιπεριφερειάρχης από το Δήμο της Ιεράπετρας. Με προλάβατε. Έτσι, με πρόλαβες τώρα, Μαρία, έτσι. Όχι, εσύ προλάβατε τώρα. Γιατί ήταν η ερώτησή μου, αλλά τοποθέτησή μου, γιατί ακούγονται διάφορα σχόλια και για τις περιφερειακές. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ούτε ένας αντιπεριφερειάρχης από το Δήμο της Ιεράπετρας. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε κανένα βουλευτή, εκτός τον κύριο Δερμιντζάκη, ο οποίος βγήκε τελευταία, έτσι, τόσα χρόνια από την Ιεράπετρα, δεν έχουμε κανένα αντιπεριφερειάρχη, υπάρχουν ικανότατα στελέχη και στην περιφέρεια, από την Ιεράπετρα μπορούν να υπηρετήσουν την περιφέρεια, σε όλες τις παρατάξεις, έτσι, για να είμαι... Ναι, ναι, μιλάμε και για όλους τους συνδυασμούς. Εγώ μιλάω για όλους τους συνδυασμούς. Όπως υπάρχουν και ικανότατοι άνθρωποι να υπηρετήσουν όλα τα δημοτικά, όλες τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες κατεβαίνουν το Μάιο στις εκλογές. Έχουμε ικανούς ανθρώπους. Αυτό που μας λείπει είναι το πνεύμα της ενότητας και της συνεργασίας. Από τη μεριά μου υπάρχει πάντα και τώρα και χθες και σήμερα και αύριο. Γιατί σας είπα ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε πολιτικά. Σκεφτόμαστε αυτοδιοικητικά. Αυτή είναι η διαφορά μας με κάποιους άλλους. Παλεύουμε μόνο για το καλό των δημοτών και του Δήμου της Ιεράπετρας και δεν εξυπηρετούμε κανένα συμφέρον κανενός πολιτικού κόμματος. Τελεία και παύλα. Μάλιστα.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για αυτά που ψιθυρίζονται, μου επιτρέπετε βέβαια έτσι, γιατί ό,τι σχολιάζετε απ' έξω, ξέρετε, γίνομαστε και χωρίς να απολογούμε τώρα, αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαμε σε 2-3 ονόματα που κάνουν μπαμ στο ψηφοδέλτιο, και για το όνομα του κυρίου Κυρμίζογλου, το συνδέω με τον κύριο Παπαδοπετράκη, οι οποίοι έχουν σχέση με την ΕΝΤ, Σόρας, Λαμπράκης κλπ. Εδώ, επειδή ακούστηκαν διάφορα σχόλια, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εκεί? Είναι δηλαδή κακό. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με κάτι άλλο? Εσείς πιστεύετε ότι είναι κακό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο το δικό μας και έχουν τη δικιά τους θέση για το συγκεκριμένο θέμα να υπηρετήσουν το Δήμο της Ιεράπετρας? Όχι, και από την άλλη μεριά, δηλαδή, και ο κύριος Προϊστάκης, ας πούμε, έχει τον κύριο Σωμαράκη, ο οποίος επίσης συμμετέχει. Δηλαδή, δεν το λέω κατηγορώντας σας, απλά ένα σχόλιο θέλω. Αν, ή μια είδηση, αν υπάρχει σχέση μεταξύ, μεταξύ σας και της ΕΝΤ, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα παρατράγουδα, δεν ξέρω αν είναι φήμες, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να τις μεταφέρω και στο ραδιόφωνο, γι' αυτό σας ρωτάω τη σχέση σας με αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι ο Κυρμίζογλου Στάθιος είναι ένας εισαγγελέας, πρώην εισαγγελέας, δικαστής, όπως σας είπα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το γνώρισα τώρα, το γνωρίζω εδώ και χρόνια. Και το γνωρίζω από τότε που ήμουν δήμαρχος στο Μακρύ Γαλλό. Ο άνθρωπος αυτός, όποτε χρειάστηκα τη βοήθειά του σε θέματα που αφορούσαν τη νομική υποστήριξη του Δήμου, ήταν δίπλα μου. Και μάλιστα θα το πω, θα πω ότι όχι μόνο ήταν δίπλα μου, αλλά οπουδήποτε χρειάστηκε να βοηθήσει και να πάμε, πραγματικά με στήριξε με όλες τις δυνάμεις. Άρα λοιπόν δεν το γνωρίζω. Όπως είπατε προηγουμένως, σαν στέλεχος ή εν πάση όχι σαν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την ΕΝΤ, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι ο κύριος Κυρμίζογλου είναι ένας άνθρωπος, ένας δημότης Ιεράπετρας που έχει τέτοια εμπειρία και έχει τέτοια όρεξη να προσφέρει, που την επόμενη μέρα θεωρώ ότι θα είναι από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν τα μέγιστα στην προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή για το Δήμο της Ιεράπετρας, για να οδηγήσουμε το Δήμο της Ιεράπετρας σε μια νέα πορεία. Αναφορικά τώρα με τον κύριο Παπαδοπετράκη που είπατε για την ΕΝΤ, εμένα δεν με ενδιαφέρει, διότι άτομα τα οποία πιστεύουν στην ΕΝΤ δεν βρίσκονται μόνο στο συνδυασμό το δικό μου, το ανέφερα, το ξεκαθαρίσουμε. Το ανέφερα. Ναι, βρίσκονται, δηλαδή είναι στελέχοι και σε άλλες δημοτικές παρατάξεις. Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν. Ναι. Διότι όπως σας είπα προηγουμένως, ο Δήμος Ιεράπετρας, εκτός ότι χρειάζεται ικανούς ανθρώπους και δυναμικούς για να διεκδικήσουν και πραγματικά να οδηγήσουν την Ιεράπετρα σε μια νέα πορεία, χρειάζεται αυτό για να γίνει, χρειάζεται και χρήματα. Εάν λοιπόν όλα όσα ακούγονται και όσα λέγονται, συγκεκριμένα με την ΕΝΤ, είναι μια πραγματικότητα, τα οποία θα τη δούμε την επόμενη μέρα, διότι λεπτομέρειες πολλές εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, όμως θα έρθει η ώρα που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στο Δήμο, αλλά και μεταξύ μας, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Εάν και εφόσον είναι θετικά τα μηνύματα, γιατί όχι. Η Ιεράπετρα χρειάζεται χρήματα και μάλιστα αρκετά. Δεν υπάρχουν μεγάλα έργα υποδομής. Δεν υπάρχει ένα λιμάνι. Δεν υπάρχουν οδικοί άξονες. Το νοσοκομείο υποφέρει. Οι υπηρεσίες έχουν φύγει. Χρειάζονται αναπλάσεις. Χρειάζονται εργασίες στο παραλιακό μέτωπο. Χρειάζεται να. Αρκετά χρήματα σε περιοχές όπως είναι το Σελάκανο, όπως είναι το Καβούσι, όπως είναι ο Απηγανιάς στην περιοχή του Κουτσουρά, περιοχές οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να μπορέσουν πραγματικά η Ιεράπετρα να έχει μια τουριστική ανάπτυξη. Έχουν πάρα πολλά σημεία στην Ιεράπετρα τα οποία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν ενεργοποιηθεί προς όφελος και των δημοτών αλλά και του Δήμου της Ιεράπετρας. Παράλληλα χρειάζεται πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, δηλαδή έργα στην καθημερινότητα, ίδρυυση, στην άδρευση. Έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ποιότητα του νερού του φράγματος. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι όχι μόνο ότι δεν έχουμε αρκετή ποσότητα νερού, αλλά και η ποιότητα του νερού είναι σχεδόν ακατάλληλη για θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Να, άρα λοιπόν, εδώ είναι ακατάλληλο για το πράγμα. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα. Έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και για τον τουρισμό και για τους αγρότες χρειάζονται πάνω απ' όλα χρήματα. Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση, την οποία θα την ψάξουμε και θα τη συζητήσουμε την επόμενη μέρα στο Δήμο της Ιεράπετρας, έχει αποτέλεσμα, γιατί όχι? Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν.
Όποιος θέλει να βοηθήσει την Ιερά Πέτρα από οποιαδήποτε θέση αν είναι, είναι καλοδεχούμενος, ούτως ώστε να στηρίξει την προσπάθειά μας. Μάλιστα, είναι πολλά τα μέτωπα, κύριε Καλατζάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι το ομολογούν ότι τέτοια κατάσταση, ας πούμε, δεν έχει ξαναέλθει η Ιερά Πέτρα με τόση τέτοια αποψήλωση. Σήμερα, ας πούμε, τώρα σε λίγο, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Ιερά Πέτρας μας καλεί στις 12 η ώρα εδώ σε παράσταση διαμαρτυρίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί συνεχίζεται αυτή η ιστορία, παρόλες τις διαβεβαιώσεις που είχαμε χθες στην κυρία Βλάση από τον Υπουργό, ότι δεν κλείνει το νοσοκομείο, ότι δεν υποβαθμίζεται το υποβαθμισμένο, μην ξεχνάμε ότι παθολογική κλινική δεν έχουμε κλπ. Τέλος πάντων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ιερά Πέτρα και γίνεται ακόμα σοβαρότερο, διότι έχουμε και, να το πω έτσι, ξέρετε, τα λέω και δεν πολύ καταλαβαίνω, δυστυχώς έχουμε λειψανδρεία στην Ιερά Πέτρα. Εκτός από όλα τα άλλα. Δεν είναι έτσι όπως το λέω. Πώς δεν είναι έτσι όπως το λέω. Πρώτα απ' όλα, οι μεμονωμένες κινήσεις δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι συντονισμένες και έχω πει επανειλημμένως ότι μπροστά σε όλες αυτές τις προσπάθειες πρέπει να είναι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς. Είδαμε μια δημοτική αρχή, για να μην λέμε πάλι τα ίδια, έχουμε κουράσει τον κόσμο, έτσι, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε. Από εκεί πέρα κινήθηκαν κάποιοι φορείς της πόλης και πήραν, ας πούμε, τον αγώνα στα χέρια τους. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Όμως η επόμενη μέρα, με τη νέα δημοτική αρχή, η οποία θα έρθει στην Ιερά Πέτρα, θα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι εγώ προσωπικά, εάν εκλεγώ δήμαρχος και έχω μια δημοτική παράταξη μέσα στο Δήμο της Ιερά Πέτρας, θα δουλέψω ή θα λειτουργήσω ή θα κάνω διαχείριση ή οργάνωση του Δήμου όπως είναι σήμερα. Καθόλου μη φαντάσετε, θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Εμείς θα είμαστε μπροστά, θα έχουμε δίπλα μας όλους τους φορείς της πόλης, θα αγωνιστούμε σε όλα τα επίπεδα. Ο αγώνας δεν πρέπει να είναι μόνο εσωστρεφής, αλλά θα πρέπει να γίνεται με εξωστρέφεια και όπως έχω πει και στην περιφέρεια και στα υπουργεία, παρουσία και των βουλευτών οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον κόσμο και δεν νομίζω ότι το να πηγαίνουμε συνέχεια να κλείνουμε το Δημαρχείο, ότι έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι δημότες της Ιερά Πέτρας δεν ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει πρόβλημα. Δεν ξέρουν ότι η παθολογική κλινική δεν είναι εντελεχωμένη με τους γιατρούς. Δεν ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή κλείνει η μεθυκή και κλείνει και η ορθοπαιδική. Δεν ξέρουν ότι παίρνουν γιατρούς και νοσηλευτές και τους παίρνουν σε όλα τα νοσοκομεία. Μα όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Το να πάμε στο Δημαρχείο απ' έξω. Να πάμε, δεν λέω να μην πάμε. Και να πάμε και να πάμε όλοι μαζί. Δεν είχε όμως κανένα αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας. Ο αγώνας αυτός πρέπει να οδηγεί σε άλλα επίπεδα. Να δίνεται στην Ιερά Πέτρα, να δίνεται στην περιφέρεια. Αλλά έχω πει επανειλημμένως ότι πρέπει να δίνεται και στο Υπουργείο. Μαζί με τους βουλευτές. Δηλαδή ο Δήμαρχος, με όλους τους φορείς της πόλης. Μαζί με την Επιτροπή Αγώνα του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να ασχοληθούν την επόμενη μέρα για όλα τα προβλήματα της Ιερά Πέτρας και να δώσουν ένα αγώνα σε κεντρικό επίπεδο. Εκεί που αποφασίζουν κάποιοι για μας χωρίς εμάς. Το να πηγαίνει όμως ο κάθε υποψήφιος μόνος του. Και εγώ μπορώ να το κάνω. Και να συναντηθώ και με τον Α, Β, Χ, Ψ υπουργό. Εμένα δεν μου αρέσει να χαϊδεύω βαθιά. Εγώ θέλω ο αγώνας να είναι ουσιαστικός και ρεαλιστικός. Ουσιαστικός και να φέρει αποτέλεσμα. Και για να φέρει αποτέλεσμα πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Υπάρχει παράλληλη πίεση τώρα, κύριε Καρατζάκη, υπάρχει παράλληλη πίεση δηλαδή και η κυρία Βλάση στον Υπουργό ξαναχθές, προχθές, πότε πήγε, και κινητοποιήσεις από εδώ και οι ίδιοι παράγοντες της υγείας δεν το δηλώνουν. Αποτέλεσμα αυτό. Το δηλώνουν ότι αν δεν ήταν οι αγώνες για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας θα είχε κλείσει το νοσοκομείο, το έχουμε δήλωση από τον κύριο Γρηγοράκη. Ναι, ο κύριο Γρηγοράκη. Από την ΥΠΕ. Ότι λεπτό. Αν δεν ήταν και οι αγώνες του. Δεν ξέρω αν το λέει για να χαϊδέψει αυτιά, αλλά το έχει δηλώσει. Ο κύριο Γρηγοράκη λειτουργεί ως αποσβεστήρας της κυβέρνησης. Έτσι. Μην λέμε τώρα παραμύθια. Λέω ότι ο ίδιος το δήλωσε. Λέω τα πράγματα με το όνομά του. Ναι, λέω ότι ο ίδιος το δήλωσε. Το ξέρω, με ξέρει. Έτσι. Και αν θέσει την άποψή μου, για να σου πω και πώς το ξέρω, ήταν ο δικηγόρος που του είχαμε αναθέσει την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος που είχε βγει για την διχοτόμηση της Ιερά Πέτρας. Ο οποίος βέβαια μετά παραιτήθηκε διότι ανέλαβε μία θέση κυβερνητική, αλλά δεν μπορούσε να αναλάβει την υπόθεση και τη δώσαμε σε κάποιον άλλον. Δηλαδή τον ξέρω τον άνθρωπο. Όμως εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους.
Ο κύριος Νικολάης κάνει τη δουλειά του, λειτουργεί ως αποσβεστήρας των αποφάσεων του κυρίου Γεωργιάδη. Εμένα δεν με καλύπτει προσωπικά. Εγώ θεωρώ ότι οι μεμονωμένες κινήσεις δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι οργανωμένες και συντονισμένες. Και θεωρώ ότι στην επόμενη δημοτική περίοδο, τα 5 χρόνια, θα είναι μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου, όποιος εκλεγεί, να ενώσει αυτές τις φωνές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσει να ενώσει τους φορείς της πόλης, οι οποίοι ο καθένας αυτή τη στιγμή τραβάει τον δρόμο του, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι βλέπουν ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν είχε τη δυνατότητα. Αυτό ακριβώς λέω, η Επιτροπή Αγώνα προέκυψε από αυτό το έλλειμμα ακριβώς που περιγράφεται. Συμφωνούμε εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Συμφωνούμε εδώ. Φτάσουμε όμως εκεί. Όχι, λέω... Πάμε παραπέρα τώρα. Πάμε. Δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια που έκαναν. Όχι, λέω ότι γεννήθηκε από αυτή την ανάγκη. Ότι δεν υπήρχε αγωνιστικότητα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ωραία, πάμε σε αυτό τώρα. Και σας ρωτάω, εσείς λοιπόν, όχι εντάξει, η παρούσα δημοτική αρχή, στην οποία συμμετείχατε κύριε Καλατζάκη, έτσι, και έχετε και τις ευθύνες σας, το ξαναλέμε, στην αρχή, έτσι, τα έχει κάνει χάλια, δηλαδή πιο χάλια, μπορώ να πω τώρα, στην Ιερά Πέτρα δεν νομίζω να... όλοι το λέτε αυτό και οι ίδιοι το λένε. Έτσι, χθες είχαμε τον κύριο Προστάκη εδώ, ο οποίος το παραδέχτηκε. Δεν. Και η Επιτροπή Αγώνα προέκυψε από αυτό το έλλειμμα ακριβώς της αγωνιστικότητας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλατζάκη. Θέλω να σου πω κάτι. Ο Καλατζάκης ο Θεοδόσης στήριξε το πρώτο εξάμεινο την παρούσα δημοτική αρχή. Ήταν όμως, αν θα λέγαμε, ο προφήτης το τι θα συνέβαινε μελλοντικά. Γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκα κιόλας, ας πούμε, από όλη αυτή την ιστορία, διότι είδα ότι τα πράγματα δεν λειτουργούσαν αυτοδιοικητικά. Έτσι, εγώ αυτό το μοντέλο, όπως έχω πει, η διοίκηση του Δήμου, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονταν στο Δήμο της Ιεράπετρας και ότι θα έφερε κανένα αποτέλεσμα. Είδαμε να φεύγουν, να διχοτομείται η Ιεράπετρα, είδαμε να φεύγουν οι υπηρεσίες, είδαμε να έχουν προβλήματα στο νοσοκομείο και πολλά άλλα. Μην τα λέμε όμως συνέχεια αυτά. Τα βιώνει ο κόσμος και τα ξέρει. Ωραία. Τώρα έγινε πάμε στο διαπάνω. Έχετε... Έγινε μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι υπήρξε και μια προσπάθεια από το Δήμο. Από εκεί πέρα όμως. Το θέμα είναι τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Ωραία, πάμε σε αυτή την επόμενη μέρα. Και σας βάζω υποθετικό το ερώτημα, έτσι, υπόθεση εργασίας. Ότι αύριο είστε δήμαρχος. Πώς χειρίζεστε αυτό το θέμα, γιατί δεν νομίζω ότι θα στρώσει το νοσοκομείο έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Έτσι, από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνει. Εσείς πώς θα το χειριστείτε αυτό, κύριε Καλατζάκη. Την επόμενη μέρα στο Δήμο μέσα θα υπάρχουν δυνατές επιτροπές, οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με τους αγρότες και με τα προβλήματα της πόλης και με τα προβλήματα τουρισμού και γενικά με ό,τι έχει σχέση με το Δήμο της Ιεράπετρας. Η προσπάθειά μας θα είναι να διεκδικήσουμε αυτά που χάσαμε. Διότι εδώ που τα λέμε έχουν φύγει πολλές υπηρεσίες και δεν εξυπηρετούνται οι Δημότες της Ιεράπετρας. Το θέμα του νοσοκομείου είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλάβω εγώ προσωπικά μαζί με τους φορείς της πόλης, όλους τους φορείς της πόλης, από τον Αγροτικό Σύλλογο, με το Σύλλογο Εμπόρων, μέχρι το Σύλλογο Ξενοδόχων, μέσα από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Θα κάνουμε μια δυνατή επιτροπή, θα έρθουμε σε μια υποχρεωτικά σε ένα νέο διάλογο και αν και εφόσον ο διάλογος αυτός σε όλα τα επίπεδα δεν έχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πράγματα θα φτάσουν σε μια, ας το πούμε έτσι, σε μια αγωνιστικότητα, την οποία δεν θα την έχει ξαναδεί η Ιεράπετρα. Και ο κάθε βουλευτής, είτε αυτός λέγεται Πλακιωτάκης, είτε λέγεται Δερμιτσάκης, θα πρέπει να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες για να λύσει το πρόβλημα, αλλιώς να μην τολμήσει να ξαναπατήσει τα πόδια του στην Ιεράπετρα. Διότι θα ψηφίσω με ανθρώπους οι οποίοι δεν στηρίζουν την Ιεράπετρα σε θέματα που αφορούν τους δημότες της Ιεράπετρας, το θεωρώ απαράδεκτο. Θα πρέπει να πιέσουμε λοιπόν σε όλα τα μέτωπα. Όχι μόνο να κλείνουμε το Δημαρχείο, όχι μόνο να πάμε στην περιφέρεια, θα πρέπει να πάμε και στο Υπουργείο, θα πρέπει να πάμε και στα γραφεία όλων των βουλευτών, τα οποία εκπροσωπούν τον νομό Λασιθίου, και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, εάν δούμε ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και τη λύση, αν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο ο Δήμος να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Είναι ένα πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Καλατζάκη, να το κάνει αυτό ο Δήμος. Πώς θα το αναλάβει, δηλαδή θα βάλετε φόρους στους δημότες? Όχι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ανταποδοτικά, ας πούμε, για να λειτουργεί το νοσοκομείο, κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι πληρωμένο από τις ασφαλιστικές εισφορές των ανθρώπων χρόνια τώρα. Δηλαδή,
Ήδη χθες το είπε η κυρία Βλάση ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί χωρίς να δώσει λεπτομέρειες και είχε γίνει ο κακός χαμός στα social media. Τι εννοείται ακριβώς? Πρέπει να μας ξεκαθαρίζετε κάποια στιγμή αυτό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, θα το επαναλαμβάνω. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν έχει γίνει πουθενά σε κανένα δήμο της Ελλάδος. Όμως προσέξτε τι κάνουμε. Ούτε και λέω πώς μπορούμε να γίνει, διότι πρέπει να το ψάξω. Είμαι άνθρωπος που ό,τι λέω θα πρέπει να είναι περιστατωμένο με στοιχεία και να το παρουσιάζω. Εγώ λέω ότι στη σκέψη μας μέσα είναι να δούμε μήπως μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος της Ιεράπετρας, οι φορείς της πόλης να λειτουργήσουν το νοσοκομείο. Διότι, κοιτάξτε κάτι, η Ιεράπετρα χωρίς νοσοκομείο δεν μπορεί να υπάρξει. Σαφώς. Είναι μια περιοχή από το Γούδουρα μέχρι και τη Βιάνο, που πάνω από 50.000 κόσμο, που όλοι πηγαίνουν σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο βλέπουμε καθημερινά, παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, αντί να λύνει τα προβλήματα, καθημερινά να αυξάνονται. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν γιατροί, κλείνουν κλινικές, φεύγουν νοσηλευτές, πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό. Αυτή η κατάσταση, αυτό το παιχνιδάκι στην πλάτη του λαού της Ιεράπετρας πρέπει να σταματήσει. Θα μας προβληματίσει όλους μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν εννοώ μόνο εμένα, αλλά όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα το ψάξετε από όλες τις πλευρές, πώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει, εάν δούμε ότι δεν προχωράνε τα πράγματα έτσι εμείς όπως θέλουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε το νοσοκομείο σαν Δήμος. Εάν μπορούμε, θα το κάνουμε. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα το αφήσουμε. Η λέξη για μένα δεν μπορώ δεν υπάρχει. Υπάρχει λέξη δεν θέλω. Από τη στιγμή όμως που εμείς θέλουμε και πιστεύω να θέλουν και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις, και αν δούμε ότι κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να μας στηρίξουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να βρούμε έναν τρόπο σαν δημοτική αρχή, σαν νέο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάω για όλους μας το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα λειτουργήσει αυτό το νοσοκομείο. Το ώστε πραγματικά να ανταποκρίνεται σε ανάγκες των κατοίκων της Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής. Η κοροϊδία από κάποιους θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Μάλιστα, λοιπόν, το βλέπετε και αυτό πώς μπορεί ο Δήμος. Αν είναι έτσι, και το έχω ξαναπεί το παράδειγμα, μπορεί ο Δήμος να φτιάξει και ένα πανεπιστήμιο τύπου Χάρβαρντ, ας πούμε, στην Ιεράπετρα. Δηλαδή, πολλά μπορεί να κάνει ο Δήμος. Το επιτρέπεται, εννοώ, μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία να γίνουν όλα Καλλικράτης, αυτά. Ο Καλλικράτης, είναι ένα εργαλείο. Το νομοσχέδιο Καλλικράτης δίνει μεγάλες δυνατότητες στους Δήμους σε θεσμικό επίπεδο. Αυτά όμως δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, άλλα έλεγαν, άλλα ψήφισαν, άλλα μας έδωσαν και παράλληλα δεν δώσαν και χρήματα. Αυτά που περιμέναμε όλοι. Όμως, θα το πω για άλλη μια φορά ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η ΚΕΔΕ, δεν έχει λειτουργήσει υπέρ των Δήμων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καρεκλοκένταυροι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται εδώ και χρόνια μέσα στην ΚΕΔΕ και το μόνο που κοιτάζουν είναι οι πολιτικές τους καρέκλες. Εμείς την επόμενη μέρα, σε επίπεδο ΚΕΔΕ, θα έχουμε φωνή. Φωνή αγωνιστική, φωνή διαμαρτυρίας, φωνή διεκδίκησης. Δεν είμαι εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνεργάτες μου, από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μιλήσουν, δεν θα αγωνιστούν. Το έχω αποδείξει εγώ προσωπικά στην πράξη ότι θέλω να αγωνιστώ, θέλω να διεκδικήσω. Προσπαθώ καθημερινά να στελεχώσω αυτό το ψηφοδέλτιο με δυναμικούς ανθρώπους, ούτως ώστε να τους έχω δίπλα μου και νομίζω ότι μαζί με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, που σας είπα και πάλι, δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Ο στόχος μας είναι κοινός και η προσπάθειά μας είναι κοινή, πιστεύω, για το καλό της Ιεράπετρας. Προσωπικά εγώ δεν θα καλύψω κανέναν, δεν υπηρετώ πολιτικές καρέκλες και πολιτικά κόμματα. Σέβομαι την άποψη του καθενός, αλλά πάνω απ' όλα βάζω το Δήμο της Ιεράπετρας και τους δημότες του. Διότι όπως ξέρετε, ο Δήμος έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Σας ανέφερα προηγουμένως και το θέμα με τις περιφερειακές εκλογές, ότι ούτε ένας αντιπεριφερειάρχης από το Δήμο της Ιεράπετρας. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή ακόμα και στην περιφέρεια παίζεται ένα παιχνίδι εις βάρος των δημοτών της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, γιατί αυτό το θέμα με την πρόταση που λέτε, θα την εξετάσουμε την πρόταση για το νοσοκομείο. Χθες σας είπα ότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση στα social media, δεν ξέρω αν το προσέξατε, στο Facebook ιδιαίτερα. Θεωρείται από αρκετούς ότι είναι επικίνδυνη αυτή η πρόταση να αναλάβει ο Δήμος και όχι το Υπουργείο Υγείας τα του νοσοκομείου, έτσι. Και νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη προσέγγιση. Γιατί εγώ δεν είπα ότι θα αναλάβει ο Δήμος το νοσοκομείο. Προσέξτε τι λέω. Ότι εμείς σαν δημοτική αρχή
θα ψάξουμε μαζί με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, ναι, θα προβληματιστούμε να δούμε πώς και αν μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Άλλο αυτό που λες εσύ και άλλο αυτό που λέω εγώ. Για να είμαι ξεκάθαρος. Ναι, χρειάζονται χρήματα για το να το κάνει αυτό. Δηλαδή σε τι επίπεδο λέτε, ένα λεπτό, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Πρέπει να πληρώνονται γιατροί. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να είμαστε. Να είμαστε εντάξει απέναντι σε αυτούς που μας ακούν. Εγώ δεν είπα ότι ο Δήμος θα έρθει να πάρει το νοσοκομείο, ναι, να το λειτουργήσει. Θα μας προβληματίσει ως νέα δημοτική αρχή και ως νέο δημοτικό συμβούλιο η λειτουργία του νοσοκομείου. Και αν και εφόσον μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει, ναι, και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, βεβαίως και θα το κάνουμε. Ναι. Διότι δεν θέλουμε πραγματικά να κλείσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το οποίο εξυπηρετεί και την Ιεράπετρα και τους δημότες της από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή σε όλο το νότιο τμήμα του νομού Λασιθμής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτά που λέω. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, μπήκαμε τώρα σε ένα θέμα αποσπασματικά. Περιμένω, πώς το λένε, περιμένω περισσότερα για πολλούς τομείς, για αγροτικά, για το θέμα υγείας, για το θέμα. Πολλά θέματα μπροστά μας. Έχει πάρα πολλούς άξονες. Το περιβάλλον, πολιτισμό. Ακριβώς, τα απορρίμματα, τι θα γίνει, θα συνεχίσουν αυτά που σκούπιζαν τα ταξίδια. Δηλαδή, υποδομές. Ναι. Όλα αυτά όμως θα τα παρουσιάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ομάδα η οποία είναι εδώ και αρκετές μέρες, πια αρκετούς μήνες, γνωρίζοντας τα προβλήματα, υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση εδώ και τόσα χρόνια, τα έχουμε καταγράψει, τα γνωρίζουμε, συντάσσουμε, είμαστε τελική, ας το πούμε, σύνταξη του προγράμματος, το οποίο θα το δώσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα στον κόσμο, θα το συζητήσουμε αναλυτικά και για τα προβλήματα που έχει η Ιεράπετρα και τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε, αλλά και τι έργα θα πρέπει να δρομολογήσουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτό που ζητάμε όλοι. Ναι, και προφανώς πού θα βρείτε χρήματα, πού θα βρείτε χρήματα. Ανάπτυξη, ναι, το Δήμο της Ιεράπετρας, έτσι, διότι πιστεύω ότι χρήματα μπορούν να βρεθούν αν υπάρχει οργάνωση, διαχείριση και καλή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Δεν μπορούν άλλοι Δήμοι, σας έχω αναφέρει πολλές φορές, είτε τον Άγιο Νικόλαο, είτε το Ρέθυμνο, είτε πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, να εκτελούν έργα εκατομμυρίων ευρώ και εμείς να λέμε ότι στην Ιεράπετρα μας φταίει μόνιμα το μνημόνιο. Κάποιοι άλλοι φταίνε που φτάσαμε εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες τους. Εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε και θα κρίνω το έργο κάποιον άλλο. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, δεν τη μηδενίζω, αλλά είμαι υποχρεωμένος την επόμενη μέρα να διεκδικήσω, να αγωνιστώ, να διαχειριστώ και να οργανώσω τις υπηρεσίες, ούτως ώστε να πραγματικά να στηρίξω την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να οδηγήσουμε την Ιεράπετρα σε μια νέα πορεία. Μάλιστα. Λοιπόν, για το ψηφοδέλτιο επανέρχομαι και χθες είχε να ακουστεί σε σχόλια ότι στο ψηφοδέλτιό σας πιθανότατα να είναι και ο κ. Σπαρδάκης, ο νυν αντιδήμαρχος. Υπάρχει, παίζει αυτό ή να βάγισε ή δεν έγινε κάποια, ή ήταν ραδιορβίλα. Είναι πολύ εύκολο, Μαρία, να πάρεις ένα τηλέφωνο τον κύριο Ψαρουδάκη να σου απαντήσει σε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ να δώσω μια απάντηση, ναι, η οποία είναι... Έγινε δηλαδή προσέγγιση. Είναι μια απάντηση την οποία πρέπει να δώσει ο κύριος Ψαρουδάκης. Έγινε προσέγγιση από εσάς. Θα πω τι θα κάνει ο κύριος Ψαρουδάκης. Εγώ έχω πει ότι το ψηφοδέλτιό μου είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια την οποία κάνω και βεβαίως να σεβαστούν τις αρχές της ιδιωτικής διακήρυξης που έχουμε ως συνδυασμός Ιεράπετρα Νέα Πορεία. Εάν αυτός είναι ο κύριος Ψαρουδάκης, εάν είναι η κυρία Τσαγκαράκη, εάν είναι κάποιος άλλος, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εξάλλου εμείς είμαστε στο σχεδόν το ψηφοδέλτιο, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσουμε και τα τοπικά συμβούλια σε όλα τα χωριά μαζί με, μαζί με τη δημοτική κοινότητα της Ιεράπετρας. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Βεβαίως έχουμε 20 μέρες πριν την κατάθεση του ψηφοδελτίου. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα ψηφοδέλτια κλείνουν το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν μπει η σφραγίδα στο πρωτοδικείο. Άρα λοιπόν υπάρχει αρκετός χρόνος και νομίζω ότι θα εξαντλήσουμε όλο αυτό το χρόνο που έχουμε, ούτως ώστε να στελεχωθούν και τα τοπικά και οι τοπικές κοινότητες, αλλά και η δημοτική κοινότητα της Ιεράπετρας, με άτομα τα οποία να είναι ικανά και δυναμικά για να βοηθήσουν την προσπάθειά μας. Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, αυτά με τα, κάτι γίνεται εδώ τώρα με τα, δεν ξέρω, μισό λεπτό κύριε Καρατζάκη.
Θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή μιλήσατε για το νοσοκομείο και το Δήμο και τη σχέση με το Δήμο, αν επιτρέπουμε στην κυρία Βλάση, θέλετε μετά από εσάς να μιλήσει, επειδή χθες ξεκίνησε αυτό, το συνεχίζετε και σήμερα, αν δεν ξέρω αν είστε συνεννοημένοι, θέλω να κάνω παρέμβαση. Τη δεχόμαστε, πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί σας κάλεσα, είστε υποψήφιοι όμως και δυο. Α, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Ωραία, να την ακούσουμε για το θέμα νοσοκομείου. Επειδή παίζει κύριε Καρατζάκη σήμερα, σας είπα 12 η ώρα. Σε θέματα τα οποία αφορούν, το, πιστεύω, το συνδυασμό με την κυρία Βλάση, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα το δικό μου ή το δικό της, θα αναφερθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα που ο καθένας έχει τις δικές του προτάσεις για το Δήμο της Ιεράπετρας. Λοιπόν, επειδή το είπα και πριν, η κυρία Βλάση είναι μαζί μας. Κυρία Βλάση, καλημέρα. Είναι στην Αθήνα βέβαια. Σχολιάσαμε με τον κύριο Καλατζάκη για το θέμα του νοσοκομείου. Σας ακούω. Για το θέμα του νοσοκομείου που και εσείς χθες είπατε και στον Υπουργό και σχολιάστηκε επικοινωνιακά αυτό, ότι αν δεν μπορείτε εσείς με λίγα λόγια, θα αναλάβει ο Δήμος αυτό. Το ίδιο λέει η Γενέρη τέλος πάντων και ο κ. Καλατζάκης. Είστε συνεννοημένοι. Ναι, για πάμε. Μαρία, θέλετε να σας απαντήσω τι είπα. Ακούμε. Είπα ακριβώς ότι επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας ως κυβέρνηση και από εκεί και μετά να δούμε τι μπορείτε να αναλάβετε εσείς και αν μπορείτε, αλλιώς θα αναλάβουμε εμείς τον αγώνα για το νοσοκομείο και τις ευθύνες του ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετέωρη κατάσταση στο νοσοκομείο από τον Οκτώβριο που πηγαίνω έρχομαι και το ακούσατε στη συνέντευξη. Εκείνο όμως το οποίο παρενέβη, εγώ να πω, διότι μου μετέφεραν από την Ιερά Πέτρα ότι ο κύριος Καλατζάκης κατέκρινε την συνάντησή μου με τον Υπουργό, αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Διότι ναι, ότι δεν μπορεί μεμονωμένα να πηγαίνει μόνοι σας αυτό. Μαρία, θα έπρεπε να χαίρεται γιατί είμαι Αθήνα ακόμα. Ένα λεπτό. Αν μιλάτε και δύο όμως. Επιστρέφω αύριο. Εγώ θα συνιστούσα στο συνυποψήφιό μου να χαίρεται που υπάρχουν άνθρωποι που από πολύ καιρό πασχίζουν για το νοσοκομείο. Εγώ δεν πήγα για ψηφοθυρία, διότι έχω πάει από τον Οκτώβριο και παλεύω όσο μπορώ και όσο με αφορά. Κάλεσα τους πάντες γύρω μου, δεν ήρθε κανένας ποτέ. Άρα οφείλω κατ' εντολή των ιεραπετριτών να πηγαίνω και στον Υπουργό αυτό και σε οποιονδήποτε, διότι εγώ διευκρινίζω ότι εγώ εντολές παίρνω μόνο από τους ιεραπετρίτες, από τους δημότες του Δήμου Ιεράπετρας και όχι από πολιτικά γραφεία. Αυτό τελεία και πάυλα. Λοιπόν, κύριε Καλατζάκη, ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Μα σας ακούμε. Μισό λεπτό να πω και εγώ κάποια πράγματα εδώ. Και όσο κάτω-κάτω συνέντευξη είναι μαζί μου και όχι με την κυρία Βλάση. Της μετέφεραν αυτό που της μετέφεραν, εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα στο πρόσωπό της. Και ουδόλως με ενδιαφέρει τι κάνει η κυρία Βλάση, αν πηγαίνει μόνη της ή αν πηγαίνει με παρέα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω την άποψή μου. Ότι αυτές οι κινήσεις θα πρέπει να είναι συντονισμένες και οργανωμένες μαζί με τον Δήμαρχο και με κάποιους φορείς της πόλης. Εάν τη κυρία Βλάση της έκλεισαν την πόρτα και δεν ήθελα να πάνε μαζί της, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ ξέρω. Θα κάνω το θέλω. Κυρία Βλάση, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το διάλογο. Σεβαστείτε παρακαλώ το διάλογο. Απαντήσω σε αυτό που εγώ ούτως ή άλλως, εγώ μιλάω στη συνέντευξη, εσείς παραβήκατε. Ακούστε την απάντησή μου λοιπόν. Καλά κάνατε και πήγατε, είναι δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι εσείς νομίζετε. Έχω όμως και εγώ την άποψή μου επί του θέματος και θεωρώ ότι τα προβλήματα της Ιεράπετρας πρέπει να λύνονται οργανωμένα και συντονισμένα με μπροστάρι τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή και βεβαίως και με όλους τους φορείς της πόλης. Κύριε Καλατζάκη, αυτό λέω. Αυτό την απάντησή μου, γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε επί του προσώπου μόνο σας. Σας λέω να αναφέρετε στο πρόσωπό σας. Δεν με ενδιαφέρει αν πήγατε ή όχι. Καλά κάνατε και πήγατε. Κύριε Καλατζάκη, μην φωνάζετε, η οχλαγωγία δεν βοηθάει. Θα ακούσετε την απάντησή μου, θέλετε δεν θέλετε. Μα δεν έχω πρόβλημα, κυρία Βλάση, να μιλάω μαζί σας, αλλά μου αρέσει να κάνω ουσιαστικό διάλογο, κυρία Βλάση. Σας ακούμε, κυρία Βλάση, σας ακούμε. Λοιπόν, για το θέμα του νοσοκομείου στις 12. Εσείς κάνετε μία κίνηση, θα σχολιάσω εγώ την κίνηση στην οποία κάνατε. Ωραία, λοιπόν. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί και οι δύο ουσιαστικά, ένα λεπτό, ουσιαστικά συμπίπτουν οι απόψεις σας. Συμπίπτουν οι απόψεις. Κύριε Καλατζάκη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό. Είμαστε. Να μιλήσω για την κυρία Βλάση. Καλά κάνει και πήγε. Ωραία. Ωραία. Δεν κατάλαβα γιατί. Λοιπόν, ωραία, να απαντήσει και να απαντήσει η κυρία Βλάση. Εγώ με εσάς,
Λοιπόν, να απαντήσει η κυρία Βλάση. Ωραία, κυρία Βλάση, απαντήστε σε αυτό. Σας ακούω, σας ακούμε. Σας ακούμε για αυτό το θεσμικό θέμα. Ο κύριος Καλατζάκης λοιπόν έθεσε θέμα ότι πρέπει να πηγαίνουμε συντονισμένα με το Δήμαρχο. Φυσιολογικό είναι αυτό που λέει. Να απαντήσω λοιπόν στο θέμα της δημοκρατίας και των θεσμών. Ότι εγώ ζήτησα και από το Δήμαρχο τον Οκτώβριο και από όλους τους φορείς να με συνοδεύσουν στην επίσκεψη την πρώτη στον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι κανένας δεν ήρθε, ξαναπήγα μόνη μου. Και επομένως εγώ θα επιμένω όταν δεν έρχονται. Και ο κύριος Καλατζάκης, επειδή το θέτει ως θέμα θεσμικό, έχει δίκιο. Ωστόσο, να μας πει γιατί τόσο καιρό δεν κάνει κάτι κι αυτός, ώστε να οργανωθούμε, να συντονιστούμε για το νοσοκομείο. Απέχει από αυτό και ξαφνικά έτσι να μας πει θεσμικά θέματα. Μα ασυμμετέχει σε αυτό και μετά να μιλήσει για θεσμούς. Ωραία, να απαντήσει τώρα σε αυτό. Να απαντήσει σε αυτό. Ωραία, να απαντήσει. Κυρία Βλάση, να ακούσουμε και τον. Να ακούσουμε τον κύριο Καλατζάκη. Έλα. Εγώ δεν έχω, αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία διάθεση να έρθω σε αντιπαράθεση με την κυρία Βλάση. Και κακό το θέμα είναι. Διότι πρέπει να ξέρει ότι ο κύριος Καλατζάκης, όποτε καλέστηκε στην Επιτροπή Αγώνα, δήλωσε παρόν. Στα συλλαλητήρια είμαι παρόν. Έχω στείλει επιστολές και στον διπάχη τον κύριο. Ο οποίος είναι στην. Γιατί άλλαξαν, την πορεία έχουν αλλάξει δύο φορές. Και στον Υπουργό έχω κάνει συναντήσεις με τους βουλευτές οι οποίοι είναι αρμόδιοι και θα πρέπει να αποφασίσουν και να δώσουν λύση αυτή τη στιγμή σε κυβερνητικό επίπεδο για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ήμουν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μέσα στο Δήμο, ήμουνα μόνος μου και έδινα ένα αγώνα τώρα 3,5 χρόνια, όχι μόνο για το νοσοκομείο, αλλά και για όλα τα προβλήματα της πόλης μόνος. Μαζί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το ίδιο πολύ καλά και σε μένα. Ποιος είναι ο κύριος Καλατζάκη. Σε παρακαλώ τώρα. Σεβαστείτε κυρία Βλάση. Το διάλογο. Προηγουμένως είπατε ότι να μην σας διακόπτω. Και εσείς γιατί διακόπτω ωραία, τώρα. Ωραία, σας ακούω, σας έχω λοιπόν υποχρέωση από τη θέση που είμαι, ήμουνα, είμαι και θα είμαι, να διεκδικήσω για την πόλη μου. Τότε ήμουνα μόνος, γιατί ήμουν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμμετείχα σε όλη την προσπάθεια. Τώρα είμαστε πολλοί και πιστεύω επειδή είμαστε και πολλοί και δυναμικοί, εμείς θα δώσουμε λύση στο νοσοκομείο. Και δεν θα πηγαίνουμε μόνοι μας στο Υπουργείο, κυρία Βλάση. Θα παίρνουμε και όλη τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μαζί με όλους τους φορείς της πόλης. Γιατί πιστεύω, λοιπόν, είναι η άποψή μου, ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και ο καθένας ο οποίος είναι βουλευτής και κάθεται στην καρέκλα στην Αθήνα, θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συγκρουστούμε με θεσμούς και με πρόσωπα. Όχι, και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κρυβόμαστε. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία, κύριε Βλάση. Ότι επειδή λέει ότι αγωνιζόταν μόνος τόσα χρόνια, αυτό ακριβώς έκανα και εγώ. Άρα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τελικά κάποιες φορές πρέπει να πηγαίνουμε και μόνοι. Απαντάω σε αυτό που λέει γιατί πήγα μόνοι. Το απαντάω επίσης ένα άλλο του κυρίου Καλατζάκη, ότι σίγουρα οι βουλευτές έπρεπε να έχουν λύσει το θέμα του νοσοκομείου και εν πάση περιπτώσει όλοι μαζί. Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω όλοι οι ενωμένοι ράπετρα, το είπα και χθες όταν έδινα συνέντευξη. Πρέπει να πάμε μαζί να διεκδικούμε αυτά τα οποία μας ανήκουν και θέλουμε. Ωστόσο, όταν δεν πηγαίνουν όλοι μαζί, πρέπει να πηγαίνουμε έστω και μόνοι, γιατί πρέπει να διεκδικούμε για το καλό αυτό του Δήμου. Και ξέρετε, τα υπόλοιπα θεωρείται ότι είναι απλά λόγια του αέρα. Δηλαδή, το να λέμε τώρα γιατί πήγε η Βλάση μόνη τη, μα ερχόσαστε όλοι, ίσα ίσα. Το θέμα του νοσοκομείου το γνωρίζει. Η Βλάση δεν αναφέρθηκα στο όνομά σα. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκα στο όνομά σα. Φαντάζομαι, κύριε Καλατζάκη, ότι μιλάει γενικά η κυρία Βλάση σε αυτό. Γενικά φαντάζομαι ότι μιλάει και δεν φωτογραφίζει εσά. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Είναι όμω. Σα άφησα γι' αυτό, γιατί ακούστε. Επειδή είναι σοβαρό το θέμα της υγείας. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι αγώνες θα πρέπει να γίνονται ενωμένοι, οργανωμένοι, κάτω από την αιγίδα του Δήμου. Μα ένας-ένας όμως τώρα, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πολιτικό πολιτισμό και δεν χρειάζεται τώρα εγώ να σας βάζω σε τάξη. Λοιπόν, Μαρία, ναι. Κυρία Βλάση, ωραία. Κάτι τελευταίο σε αυτό. Πρέπει να εξηγήσετε την πρόταση αυτή που χθες. Ναι. Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε θεματική ενότητα το θέμα υγείας. Έτσι κι αλλιώς, μόλις βγουν και τα προγράμματά σας, να μην αφήνετε μισόλογα και ο καθένας και να μεταφράζονται όπως θέλει. Ωραία. Μαρία, έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Να απαντήσω στον κύριο Καλατζάκη όμως ότι 3,5 χρόνια. Και έπρεπε να έχουν φτάσει ίσα με τα κέντρα των αποφάσεων συνολικές προτάσεις τους και έπρεπε επίσης
επίσης να έχουν φτάσει με τον Υπουργό πολλές φορές όλοι μαζί, αυτό που λέμε όλοι μαζί. Έπρεπε να έχουν πάει, να έχουμε πάει όλοι μαζί και τα 3,5 χρόνια εμείς καταφέραμε μόνο να κρατάμε ζεστό το ζήτημα του νοσοκομείου, δηλαδή ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω. Αυτά ήταν η Επιτροπή Αγώνα και τα πέτυχε. Ωραία. Από εκεί και ύστερα δεν συναντηθήκαν όλοι μαζί όμως ποτέ οι θεσμικοί παράγοντες για να πάνε στον Υπουργό. Γιατί δεν το κάναν 3,5 χρόνια, το θυμηθήκαμε χθες που πήγα εγώ ή τον Οκτώβριο που πήγα εγώ, γιατί δεν πήγαμε μαζί. Μα εγώ μαζί τους ήθελα όλους. Το μάλιστα. Είπα και φανερά. Ωραία. Το είπα αυτό και για αυτούς που λένε πάνε διάφορα. Λοιπόν, κυρία Βλάση, είναι ένα μεγάλο θέμα. Και έχει πολλά ερωτήματα. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο κύριος Καρατζάκης. Η κυρία Βλάση μιλάει για την ίδια δημοτική αρχή, το οποίο όπως ξέρει εγώ τους πρώτους 6 μήνες ανεξαρτοποιήθηκα. Γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα του νοσοκομείου, κυρία Βλάση, ήταν και το θέμα της διχοτόμησης της Ιεράπετρας, ήταν και το θέμα 17 υπηρεσιών που έχουν φύγει από την Ιεράπετρα, είναι και τα προβλήματα τα οποία έχει η πόλη, είναι τα προβλήματα η καθημερινότητα που είναι τα χωριά, είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και στο λιμάνι και στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Αυτά τα προβλήματα εγώ τα υπηρετώ και είμαι δίπλα από το 2007. Ξέρω πολύ καλά τι χρειάζεται η Ιεράπετρα και τώρα πιστεύω ότι καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας. Βεβαίως, ξέρεις ποιος ήταν ο Δήμαρχος του Μακρυγιαλού και τι προσπάθεια έκανε. Να κάνω. Κύριε Καλαντζάκη, λοιπόν, κυρία Βλάση, θα τις ρίξετε σε αυτούς που είναι σήμερα στο Δήμο και όχι σε μένα. Γιατί κύριε εγώ σας είπα και πάλι ότι κάνω τον αγώνα μου. Μα ένας-ένας τώρα, είπαμε. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνες, Μαρία. Ωραία, ένας-ένας όμως, να ολοκληρώσει. Κύριε Καλαντζάκη. Ναι, να. Ότι έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Το θέμα είναι μεγάλο και σοβαρό το θέμα της υγείας. Και ξέρετε, μα ένα λεπτό, μου πετάτε και οι δύο κάτι και μετά δεν μου το ολοκληρώνετε. Και υπάρχει θέμα εδώ. Ναι. Να πω κάτι και να κλείσω, διότι δεν σας ακούω. Ωραία, πρέπει κυρία Βλάση και εσείς να αναλύσετε αυτό το πρόγραμμά σας για το νοσοκομείο. Να πείτε ακριβώς τι γίνεται, διότι έχει μπερδευτεί ο κόσμος σε αυτό. Αυτό το πρόγραμμά μας, θα πω όμως και στον κύριο Καλαντζάκη. Μου είπε ότι αγωνίζεται τόσα χρόνια όπως αγωνιζόμαστε όλοι για τα κοινά του Δήμου της Ιεράπετρας. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω όμως είναι να αγωνιζόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις. Να βρούμε ωραία. Ωραία. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε όλοι μαζί λύσεις, κυρία Βλάση, ενωμένη. Ωραία. Να μην αγωνιζόμαστε μόνο για να αγωνιζόμαστε. Στον πόλεμο πρέπει να τον κερδίζεις. Με στρατηγική ο πόλεμος. Με στρατηγική. Κυρία Βλάση, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι η μέρα του κυρίου Καρατζάκη, έτσι κι αλλιώς με τα ονόματα που μας ανακοινώνει. Μα όχι, καλά κάνατε. Καλά κάνατε έτσι. Να σας ευχαριστήσω. Θέλουμε διευκρινήσεις και να δούμε πώς συμφωνείτε στο τέλος ότι ο Δήμος μπορεί να αναλάβει πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Βλάση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Καλαντζάκη, εντάξει, νομίζω ότι κάπου συμφωνείτε με τον νοσοκομείο. Δηλαδή, κοινά σημεία. Έχω πει ότι ο επόμενος Δήμαρχος θα είναι μεγάλη επιτυχία του επόμενου Δημάρχου της Ιεράπετρας να μπορεί να ενώσει όλες αυτές τις φωνές της μειοψηφίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε πραγματικά να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Έχω την άποψή μου αναφορικά πώς θα πρέπει να διεκδικούμε. Και το έχω πει πολλές φορές ότι ο αγώνας δεν πρέπει να δίνεται μόνο εντός των τυχών, αλλά εκτός των τυχών, είτε είναι στην περιφέρεια, αλλά και στο Υπουργείο ακόμα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αγώνας ενωμένος και στο Υπουργείο, παρουσία των βουλευτών του Νομού Λασιθίου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ιεράπετρα. Δεν αναφέρθηκα στο πρόσωπο της υποψηφίου της κυρίας Βλάσης. Δεν ξέρω τι έχουν μεταφέρει. Έχω όμως την άποψή μου και όπως έχει αυτή την άποψή της, θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τις απόψεις του ενός και του άλλου και να μην ερχόμαστε για ψήλου πίδημα σε αντιπαραθέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάγαμε τόση ώρα και τι λέγαμε, γιατί η κυρία Βλάση επισκέφθηκε στο Υπουργείο. Καλά, τον Υπουργό. Δικαίωμά της. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, εγώ όμως έχω άποψη. Αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν μπορεί ο καθένας μεμονωμένα να κάνει αυτό. Θα πρέπει να γίνονται συντονισμένα, οργανωμένα, μαζί με όλους τους φορείς της πόλης. Αν, από εκεί πέρα, αν ήταν μόνη της, ή αν δεν ήρθε μόνη της, ή αν εγώ ήμουν μόνος μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, τώρα κατεβαίνουμε στις δημοτικές εκλογές. Ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του δημοτική παράταξη. Έχει μαζί του, θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ικανά και δυναμικά άτομα που θα διεκδικήσουμε για το Δήμο. Την επόμενη μέρα, όλοι μαζί λοιπόν ενωμένοι για το καλό του Δήμου της Ιεράπετρας ή της πόλης. Δεν ενδιαφέρομαι σε κάτι. Μάλιστα, για να δούμε. Θα δούμε. Εξάλλου, λέω, διαπίστωσα και κοινά σημεία. Ότι και ο Δήμος πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μου αμφισβητήσει, κυρία Τσαγκαράκη, την πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω κάνει αρκετά πράγματα για την Ιεράπετρα και το γνωρίσετε πολύ καλά. Παρέδωσα ένα Δήμο
με αρκετά χρήματα, με πάρα πολλά έργα. Στήριξα τη συνένωση του Μακρύ Γιαλού με την Ιεράπετρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρώ ότι κάτω από την ομπρέλα της Ιεράπετρας έπρεπε να είναι και άλλες περιοχές, διότι έχουν οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Όλος ο κόσμος πηγαίνει στα δημοπρατήρια στην Ιεράπετρα, πηγαίνει στο νοσοκομείο, πηγαίνει σε υπηρεσίες για να εξυπηρετηθεί. Αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν και σχεδίασαν τον Καλλικράτη, τον έφτιαξαν για να καλύψουν τα δικά τους, τις δικές τους θέσεις στο Διέριν και βασίλευε στον ομό Λασιθίου, κάτι το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι οδηγεί τον νομό σε παρακμή και όχι σε ανάπτυξη. Εδώ είμαστε όμως την επόμενη μέρα να συνεργαστούμε και με τους άλλους δημάρχους στον νομό Λασιθίου για το καλύτερο και της Ιεράπετρας και των άλλων δήμων και γενικά για την ισόρροπη ανάπτυξη του νομού, που όλοι πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει αναπτυξιακό έλλειμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενότητες, γρήγορα προγράμματα για να μπαίνουμε σε θεματικές ενότητες, να δούμε τι πρεσβεύεται. Γιατί αφήνεται ζητήματα που είναι στη μέση και ο καθένας μετά τα μεταφράζει όπως θέλει, κύριε Καλατζάκη. Έτσι. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Τα προγράμματα σε σύντομο χρονικό, τουλάχιστον το δικό μας, θα δοθεί. Να δουλέψουμε κι εμείς. Θα δοθεί στην δημοσιότητα. Ναι. Θα το παρουσιάσουμε ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο κάτοικο, το τελευταίο χωριό του Δήμου, μέχρι την τελευταία γειτονιά του Δήμου της Ιεράπετρας, πρόσωπο με πρόσωπο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αναφερόμαστε πάνω στο θέμα του νοσοκομείου, σε θέματα που αφορούν την υγεία, γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι και τα αγροτικά ιατρία, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν σε κανένα χωριό σχεδόν. Υπολειτουργούν. Με τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται στους κατοίκους των χωριών που θέλουν να συνταγογραφήσουν ή να τους δει κάποιος γιατρός, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τους επισκεφθεί και να τους εξυπηρετήσει. Είναι τα αγροτικά ιατρία, είναι το νοσοκομείο, είναι οι κλινικές, είναι τα οικονομικά που πρέπει να δούμε που, για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, και ένα σωρό άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τομέα υγείας. Αναλυτικά αναφερόμαστε στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Καλατζάκη. Είπαμε αρκετά, είπαμε τα καινούργια ονόματα, είπαμε, αναφερθήκαμε πολύ στο νοσοκομείο και δύσκολες ερωτήσεις, νομίζω, που αναφορικά με κάποιους υποψηφίους και το πόσο ανεξάρτητη τελικά είστε ως συνδυασμός ή όχι. Έτσι, αυτό, γι' αυτό ερώτησα, έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση για συγκεκριμένο υποψήφιό σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, εγώ θα πω ότι από την Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανένας. Η Ιεράπετρα έχει δυναμικά άτομα, έχει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν τα κοινά. Θα πρέπει να βοηθήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια όλων των δημοτικών παρατάξεων. Πρέπει να οδηγηθούμε στις δημοτικές εκλογές χωρίς οξύτητες και αντιπαραθέσεις. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε το έργο το οποίο έχει γίνει, που έχουν κάνει κάποιοι προηγούμενοι από εμάς. Και δεν θεωρώ ότι για ψήλου πείδημα που λέμε θα πρέπει να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα ραδιόφωνα ή στην τηλεόραση, διότι δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν θέλει να ακούσει αυτό ο δημότης της Ιεράπετρας. Ο δημότης της Ιεράπετρας δεν κάνει τον Τζερτζελέ για τον Τζερτζελέ. Είναι σημαντικό το θέμα του νοσοκομείου. Θέλει αυτή τη στιγμή να ακούσει προτάσεις για την επόμενη μέρα, πώς θα λυθούν τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και τα έργα τα οποία διεκδικεί, είτε είναι στην ίδρυυση, στην άδρευση, στην αποχέτευση, στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, για τον πολιτισμό, για το περιβάλλον, για την αξιοποίηση όλων των του παραλιακού μέτωπου, στα βουνά πάνω στο Σελάκανο, στο Καβούσι, στο νησί, αυτά που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Για αυτά τα πράγματα θέλει να ακούσει ο κόσμος, τι θα του παρουσιάσουμε, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα διαχειριστούμε, πώς θα οργανώσουμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να τους πείσουμε και να εκλέξουν μια δημοτική αρχή, η οποία να είναι άξια να μπορεί να ανταποκριθεί τα επόμενα 5 χρόνια στις απαιτήσεις που έχει ο Δήμος Ιεράπετρας και οι δημότες του. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και σε εσάς προσωπικά, κύριε Καλατζάκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ουσιαστική η συζήτηση, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Καλατζάκη. Πιστεύω να σας κάλυψα με